καλό αγώνα. 12 και κάτι έμεινε. Ανδρέα μου, καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Εγώ χαίρομαι πραγματικά. Είσαι από τους δημοσιογράφους που ξεχωρίζουν. Ναι, μην τα πούμε αυτά τώρα. Εντάξει, την όχι, δεν ναι. σε κόλλα και εγώ. Ναι. Αυτούς που ταχώνω σε αυτούς που δεν τους πάω. Ναι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή χρονιά. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ. Έτσι, ξεκινώ με μία-δύο ωραίες ατάκες για να κάνουμε και το πρόγραμμα πιο ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ στο ψηφοδέλτιο. Ναι, το πήρε στα βλέπω, χέρια σου, βλέπω ένα, δύο, τρία παλιά ξινά σταφύλια. είναι αποτυχημένες συνταγές. Ναι. Και μπορώ να ονοματίσω ποιους θεωρώ. Ναι. Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Μάλιστα. Είναι μια αποτυχημένη συνταγή. Μάλιστα. Για μας, σαν κόμμα δικαιοσύνης. Δοκιμασμένος, παλιό ξινό σταφύλι, ο οποίος έφερε την οικονομία εδώ που είναι. Μάλιστα. Άλλο παλιό ξινό σταφύλι είναι ο προηγούμενος. Καμία ομοιότητα με τον προηγούμενο, με τον κύριο Λιλίκ. Είμαστε και δύο ψηλοί. Αυτός έχει μαλλιά, εγώ δεν έχω μαλλιά. Είναι ο κύριος Μεταγκάζια, ο οποίος δοκίμασε την τύχη του για τις προεδρικές. Απέτυχε. Μάλιστα. Είναι παλιό ξινό σταφύλι. Επαναλαμβάνει την προσπάθεια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει να προπολίσουμε τα αέρια, το οποίο για μας, σαν οικονομολόγος, είναι ένα ανέκδοτο. Ναι. Επαναλαμβάνω, αν και δεν είναι ωραίο τώρα που έφυγε τον κατηγορό, όχι, αλλά μπορεί σημασία. Να απαντήσει με δελτίο τύπο ο κ. Λίκας. Ο κ. Λίκας, το θεωρώ ότι η πρόβλεψη που έκανε να προπουλήσουμε τα γκάζια για να εξοφλήσουμε τα χρέη τον αφήνει τρομερά εκτεθειμένο. Το 13, έτσι. Διότι δεν καταλαβαίνει από οικονομικά. Μάλιστα. Και εδώ όλοι κάνουν τους ειδικούς σε όλα. Εδώ υπάρχουν ειδικότητες. Σωστό. Δεν μπορεί ο κάθε ένας ο οποίος σπούδασε, λέει ο άλλος, πολιτικές επιστήμες. Και τον βάζει υπουργό οικονομικών, τον βάζει υπουργό δικαιοσύνη. Επειδή είναι κομματόσκυλο. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο, άλλο το ξινό. Παλιό ξινό σταφύλι. Ο κύριος Μαλάς. Αυτός μια δοκιμασμένη συνταγή, ναι. η οποία έχασε, τον οποίο ΑΚΕΛ ξαναπροβάλλει. Μάλιστα. Κύριε Μαλά, δοκίμασε την τύχη σου. Ναι. Τι διαφορετικό έχει να έχεις να επιδείξει, να προσφέρει. Μάλιστα. Προσέξτε, σημαία του εργατικού κόμματο. Που μπαίνουμε τώρα στην επόμενη πενταετία που θα γίνουν οι εκποίησεις. Ναι. Ποια θα είναι η θέση σου, κύριε Μαλά. Ναι. Τι υπουργικό συμβούλιο, κύριε Μαλά, θα διαμορφώσεις. Ένα κομματικό του ΑΚΕΛ. Θα προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σαν προλετάρι. Ναι. Σαν οι άνθρωποι που προσέχετε την εργατιά. Μάλιστα. Δεν μας απαντά αυτά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Και κανένας από τα παλιά ξινά σταφύλια. Ενώ τον Αναστασιάδη, ο κ. Παπαδόπουλος είναι φρέσκο πρόσωπο. Δεν έχει δοκιμαστεί στις εκλογές. Μάλιστα. Τον έχουμε δει από το κοινοβούλιο. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν είναι παλιό ξινό σταφύλι. Δεν έχει ιστορία όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Έχει ιστορία στη Βουλή, στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Τα παλιά ξινά σταφύλια είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι ο Γιώργος Λιλίκας και ο Στάθος Μαλάς. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Μιχάλης ο Μινά δεν είναι καθόλου ένας τυχαίος άνθρωπος. Έχει πάρα πολλές σπουδές, μεγάλες σπουδές θα λέγω, πάνω στο κομμάτι οικονομία. Έχει διατελέσει χρηματοπιστωτικό σύμβουλος, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο της οικονομίας. Άρα στο κομμάτι αυτό, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να τον ακούσουμε με προσοχή. Επειδή μου έστειλε κάποιος φίλος εδώ έτσι, ένα θέμα, δεν είναι ανεξάρτητος. Έτσι, δεν είναι φίλε καλέ, μου έστειλε μία, δεν είναι ανεξάρτητος. Πολύ είναι πρόεδρος του κόμματος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό είμαστε και δεύτεροι στο συμβουλίο. Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο πάμε λίγο με τα θέματα της οικονομίας, αγαπητέ Μιχαλή. Τα έχουν κάνει μπίλες. Αυτό θέλω να σου πω. Τα έχουν κάνει μπίλες. Εμείς ακούμε για πλεόνασμα, ακούμε για καλή κατάσταση. Θέλω να είμαι δίκαιος. Να κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Να είσαι δίκαιος θέλω. Σαφώς. Εξού και το κόμμα δικαιοσύνης. Μάλιστα. Η βαλίτσα πάει πίσω. Από διακυβερνήσεως Χριστόφια. Ένας πρόεδρος, θα έλεγα, συγγνώμη για την εκφράση, πεισματάρης. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ευγενικές λέξεις. Ένας πρόεδρος πεισματάρης, ο οποίος δεν άκουγε στους συμβούλους του. Είχε κακούς συμβούλους ο Χριστόφιας, εξού και η διακυβέρνηση ήταν κακή. Και μια πολύ κακή κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, η οποία πρόδωσε την εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού, του κυπριακού λαού, όσον αφορά το μαύρο Μάρτιο του 2013, όπου χωρίς να ρωτήσει κανέναν,
έφερε για ψήφισμα το προδοτικό αντισυνταγματικό κούρεμα. Θα πω κάτι στον κυπριακό λαό. Το κούρεμα καταθέσεων είμαστε σαν guinea pig. Δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Πειραματόζωο. Είμαστε πειραματόζωο. Και το είπε και ο Ντάισενμπλουμ. Ναι. Λέει το πείραμα που κάναμε στην Κύπρο, σαν guinea pig, ναι, πέτυχε και διορθώσαμε την Ευρώπη. Δηλαδή, η Κύπρος, ο Νίκος Αναστασιάδης άφησε την Κύπρο να χρησιμοποιηθεί σαν πείραμα για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιχάλη μου, τι άλλο, Μιχάλη μου, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Πες ότι έφερε μια λάθος πρόταση. Η Βουλή την απέρριψε τότε. Το θυμόμαστε την πρόταση εκείνη. Πήγαμε μετά σε μια άλλη πρόταση. Εμείς θέλαμε επιγόντως 5,9 δις. Πόσα θα μπορούσαμε να βρούμε αυτά? Λοιπόν, Ανδρέα, να σου πω, σαν οικονομολόγος, είναι ο τομέας μου και μάλιστα ο τομέας μου δεν είμαι οικονομολόγος κλασικός. Είμαι οικονομολόγος των διεθνών αγορών. Mm-hmm. Που εκείνη λέω, που παίζει το παιχνίδι. Βέβαια, εδώ παίζει. Και τα reports τα οποία βγαίνουν. Εκεί βγαίνουν. Λοιπόν, η Κύπρος είναι ένα μικρό, μια μικρή τελεία στον υδρόγειο που ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Είμαστε παθητικοί δέχτες των όσων συμβαίνονται στο παγκόσμιο. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω και ο εξής. Από την εποχή που έπεσε η Lehman Brothers, ξεκίνησε ένα παγκόσμιο τσουνάμι. Το οποίο έφτασε μέχρι την Ελλάδα μας, την Κύπρο και είχαμε αυτά που είχαμε. Ο Νίκος Αναστασιάδης καταρχήν έκανε ένα τρομερό λάθος. Στο Eurogroup του 2013, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είμαι βαθιά σε αυτά τα πράγματα, πήγε αδιάβαστος με τον απαράδεκτο τότε υπουργό Μιχάλη Σαρή, ένας Μιχάλης Σαρής ο οποίος η ψυχολογία του τότε για λόγους που δεν θέλω να αναφέρω, είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλω να προσβάλλω τον άνθρωπο, για προσωπικά δεδομένα η ψυχολογία του ήταν πολύ άσχημη. Ήταν άτομο το οποίο είχε διατελέσει πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας, νομίζω κατόπιν, να δεν κάνω λάθος, τον είχε πάρει μαζί του και οι δύο αδιάβαστοι από έγκυρες πιές από τις Βρυξέλλες και ο Νίκος Αναστασιάδης, τον οποίο Νίκο Αναστασιάδη γνωρίζω από τα 28 μου χρόνια προσωπικά και τη σύζυγό του. Ο Νίκος Αναστασιάδης και ας βγει στην τηλεόραση να αρνηθεί, όταν ήμουν 28 με 29 χρονών με έπαιρνε περίπου 3 με 4 φορές καθημερινά να με συμβουλευτεί για τα οικονομικά θέματα εμένα, 28 ετών. Και τολμώ να πω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά. Δεν ρωτώ πώς είσαι τώρα. Θα ρωτάω και θα πω που εργαζόμουν. Ήμουν γενικός διευθυντής της Επενδυτικής Τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Και ο Νίκος Αναστασιάδης και η σύζυγός του, κύριε Άντρη, πάρα πολλές φορές, συχνά πυκνά, δεχόμουν συνεχώς τηλέφωνα για να τους συμβουλεύσω. Ήταν καθήκον μου. Και γνωρίζω τις γνώσεις σαν δικηγόρος του Νίκου Αναστασιάδη. Πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό είναι που κάνουμε λάθος στην Κύπρο. Δεν βάζουμε τεχνοκράτες στα διάφορα υπουργεία. Βάλαμε τον Παμπορίδη στο Υπουργείο Υγείας. Τα έκανε μπίλιες. Ναι. Έρχεται καλά, ο Χάρης Γεωργιάδης. Δεν τα πήγε καλά ο Παμπορίδης. Καλά τα πήγε ο Παμπορίδης. Σε σχέση με άλλους, καλά τα πήγε ο Παμπορίδης. Φέραν νομοσχέδια. Ανδρέα μου, πεθαίνει κόσμος. Πεθαίνει κόσμος. Μπαίνει στο νοσοκομείο και κάνει το σταυρό σου, θα βγει ζωντανό. Πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το τι μπορούσε να κάνει ο Νίκος Αναστασιάδης. Τι θα μπορούσε, ναι. Ένας σωστός πολιτικός, τέτοιο δίλημμα, το παίρνει σε δημοψήφισμα. Τεράστιο δίλημμα. Ο Μιχάλης Σαρής και ο Νίκος Αναστασιάδης, ελλείψη γνώσεων. Ο μεν Μιχάλης Σαρής, διότι ανήκει από το εργαζόταν στο Δέλτα Νιτάφ, εργάζεται, ανήκει σε αυτό το κλαμπ. Αυτά τα Delta Nitaf και το World Bank έχουν κάποια clubs στα οποία ορκίζεσαι εισαγωγικά και δεν μπορείς να πας ενάντια στα συμφέροντα αυτών, ναι, των μεγάλων club. Τη γνωρίζεις μυστικά. Όταν μπεις στο Delta Nitaf, Διεθνές Νομιματικό Ταμείο, όταν μπεις στη World Bank, μπαίνεις σε ένα κύκλο ατόμων, δεν θα σου ονομάσω, ναι, ναι, που δεν μπορείς να μιλάς. Και εγώ πήγα να το πω τώρα, δεν το πω, τον κύκλο αυτό. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα κύκλο στην Νέα Υόρκη και παγκόσμιο, μπράβο, το οποίο ελέγχουν τα οικονομικά. Που συνεδριάζει τακτικά, πυκνά, συχνά, ακριβώς, βρίσκονται όλοι σε αυτοί, θέρετρα κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Μιχάλης Σαρής... Λέσχη είναι, ναι. Ήταν, μπράβο, αυτή η λέσχη στην οποία ανήκει ο Μιχάλης Σαρής δεν μπορούσε να πει όχι κόντρα στη Μέρκελ, στον Σαρκοζή, αν δεν κάνω λάθος πάνω τότε, και στους δυνατούς. Βασικά η Γερμανία και η Γαλλία κάνουν το παιχνίδι. Λοιπόν, και Βρετανία τότε, που τώρα έχει φύγει. Ναι. Λοιπόν, έπρεπε ο Νίκος Αναστασιάδης να πει: υποβάλλω παραίτηση. Δεν μπορώ να πάρω τέτοιο εισήγηση στο κοινοβούλιο και θα έρχονταν πίσω ο ήρωας. Λέω όμως, γιατί δεν το έκανε.
ελλείψη οικονομικών γνώσεων και των συνεπακόλουθων που θα είχε το κούρεμα, το τσουνάμι, πήρε αυτή τη λαθασμένη απόφαση, ένα τεράστιο ρίσκο, το οποίο η κυπριακή ιστορία, η ιστορική, όταν δεν θα ζω, τις αποφάσεις του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημήτρη Χριστόφια, η ιστορία θα γράψει με μελανά χρώματα. Ωραία. Έχω πολλά θέματα σε ερωτήσεις, θέλω να είμαι σύντομη, θέλω. Σαφώς. Τώρα, ακούμε αυτή την προεκλογική περίοδο, σχεδόν όλους να προτείνουν λύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό, είναι προχθεσινό. Αλλά σήμερα όλοι προτείνουν. Αυτή είναι η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια. Προτείνουν λύσεις όλοι τώρα. Ταμεία, όχι τα μη εξυπηρετούμενα να τα βάλουμε σε κακή τράπεζα, να παίρνουμε λεφτά από εκεί να τα βάζουμε εκεί, το ένα να κάνουμε, το άλλο να το κάνουμε. Ποια είναι η δική σου άποψη? Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι, ένα ρητό, για ένα άτομο το οποίο δεν συμπαθώ. Ο Χίτλερ είπε ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πρώτων εκλογών. Ναι. Αυτά είναι για κατανάλωση. Και τα παραμύθια. Επαναλαμβάνω. Ναι. Ο Χίτλερ είπε, μια προσωπικότητα πολύ αρνητική, το τονίζω, να παρεξηγηθώ, είπε ότι τα μεγαλύτερα ψέματα, γι' αυτό και έπεισε όλη τη Γερμανία ένα μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πρώτων εκλογών. Όλα αυτά είναι παραμυθιάσματα, τα οποία θα έρθει μετά η Τρόικα, όλα αυτά τα ταξίματα, ότι θα αλλάξουν τους νόμους, τον οποίο έχουν ψηφίσει. Θα έρθει η Τρόικα να τους πει, κάτσετε εκεί που είσαστε και θα βρουν δικαιολογίες. Η κυβέρνηση θα έχει καβαλήσει το καλάμι ήδη και ο λαουτσίκος πάλι θα κλαίει τη μοίρα του. Δηλαδή αυτά τους ρωτώ, γιατί δεν τα εισηγήθηκαν πριν και τα εισηγούνται 12 μέρες πρώτων εκλογών, αφού αυτοί ήδη τα ψήφισαν, το κοινοβούλιο. Μπορούν να έχουμε λύσει τα κόκκινα δάνεια, κύριε Μινά? Γιατί θα χαθούν σπίτια, θα χαθούν περιουσίες. Εγώ λέω ότι θα μιλήσω λίγο αυστηρά. Πρέπει οι τράπεζες να κάνουν εκπτώσεις, όπως έκαναν κούρεμα κατά περίπτωση οικογένειας. Εγώ σαν τραπεζίτης και οικονομολόγος με εμπειρίες θα έβλεπα κατά περίπτωση, όχι blanket policy, όχι για όλους το ίδιο όπως έγινε το κούρεμα. Ναι. Θα βλέπω κατά περίπτωση η οικογένεια του φίλου μου, του Ανδρέα Δημητρόπουλου. Ποια είναι η πραγματική της κατάσταση. Ναι. Και αυτή η λύση. Κούρεμα δανείου. Ναι, μπράβο. Να μειωθεί το δάνειο του. Μάλιστα. Και οι μέτοχοι των τραπεζών, οι οποίοι έχουν την τύχη, σε εισαγωγικά, να είναι μέτοχοι, θα υποστούν κάποιες ζημιές. Όπως υπέστηκε όλος ο Κυπριακός λαός. Μάλιστα. Ο μόνος ο οποίος δεν υπέστηκε ζημιές είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και η οικογένεια του. Και να σας πω γιατί. Πώς κινήθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης τα τελευταία 5 χρόνια. Λοιπόν, πρώτον, σε εισαγωγικά, πιστεύουμε, έδωσε την πληροφόρηση και έβγαλε τα εκατομμύρια του οικογενειακού του περίγυρου και κάποιον άλλο ατόμο. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό. Πρώτο, η πρώτη κίνηση που έκανε. Δηλαδή, διαφύλαξε τα δικά του λεφτά και δεν νοιάστηκε για τον κυπριακό λαό. Το άλλο, σε οποιαδήποτε εξόρμηση για επενδυτικούς σκοπούς, επίσημες αποστολές, πάντα παρευρισκόταν στις αποστολές, μεταξύ άλλων, και ο γαμπρός του, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με επενδυτικά σχέδια και διαβατήρια. Για ρωτήστε στη Λεμεσό, ποιο δικηγορικό γραφείο παίρνει τις περισσότερες αιτήσεις πολιτογραφήσεων πολιτών. Επαναλαμβάνω, για προκαλώ τον Νίκο Αναστασιάδη να μας πει και τον γαμπρό του, τον Μισερλή, τον Γιάννη, που ασχολείται με πολιτογραφήσεις πολιτών και επενδύσεις, προκαλώ να μας πούν πόσες πολιτογραφήσεις, πόσα διαβατήρια θα έχουν βγάλει. Θα το ερευνήσουμε εμείς και θα το μάθουμε αυτό. Σαφώς. Εγώ λέω, αφήνουν υπαινιγμούς. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ερευνήσουμε. Βάσιμους, διότι πήραμε κατηγορίες από άλλους δικηγόρους. Μάλιστα. Και άλλους που ασχολούνται, ότι παραγωνίζουν, διότι όταν πας στο Κατάρ, όταν πας στη Σαουδική Αραβία και εκεί στην έκθεση δίνεις κάρτα και λες είμαι ο γαμπρός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο που θα πας να κάνεις την αίτηση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το ερευνήσουμε εμείς. Τώρα, κάτι άλλο. Κόμμα δικαιοσύνης, αλλά η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο μάλλον είναι... Πάσχει. Έτσι, έχει πρόβλημα. Βλέπουμε καθημερινά
να μην υπάρχει αυτό το αίσθημα δικαίου. Βλέπουμε τους μαφιόζους να κυριαρχούν, βλέπουμε τα λαμόγια να τα κονομάνε, βλέπουμε τη διαπλοκή, βλέπουμε τη διαφθορά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία κανείς δεν φανταζόταν ότι υπάρχουν στην Κύπρο. Έτσι. Έρχεσαι τώρα εσύ με το σταυρό στο χέρι να κάνεις επανάσταση. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, καταρχήν, αντιλαμβάνεσαι, Ανδρέα, ότι για να αυτοπροβάλλεσαι και να είσαι υποψήφιος πρόεδρος, σκότσια. Βέβαια. Θα φαντάς πολλογία. Βέβαια. Αφού λένε ότι. Εγώ το έχω. Λένε ότι είναι τρελός, λέει ο Μιχάλης ο Μινάς. Το έχω. Ναι. Εγώ λέω είμαι μάγκας. Ναι. Γραφικό δεν μπορεί να σε πούνε. Ξέρει γιατί. Γιατί έχει το background. Μπράβο. Έτσι. Δεν μπορεί να σε πούνε γραφικό. Αλλά τι λένε, είναι τρελός. Άσε να λέω τι θέλει. Έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου όμως. Έρχεσαι να παίξεις ένα παιχνίδι. Ένας τρελός με ναι. μυαλό όμως. Ναι. Έρχεσαι να παίξεις ένα παιχνίδι. Που είναι αποφασιστικός. Μάλιστα. Και έχει σκοπό να το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό. Πόσο θα σε αφήσουν όμως. Ρωτώ το εξής. Αν πάρω ένα προς ένα, ο Νίκος Αναστασιάσης δεν έχει κάποιο χουσούρι. Όλοι. Δεν θα το πω. Όλοι. Δεν θα το πω. Όχι. Το χουσούρι του. Όχι. Όλοι οι, άνθρωποι, δεν έχει όλοι οι άνθρωποι έχουμε κουσούρια. Όλοι. Τότε το αντιστρέφω και λέω σε αυτούς που λασπολογούν ότι ας κάνουμε ένα debate όλοι εμείς οι 9 το οποίο ο Ρικ αρνείται. Ναι. Διότι αν κάτσω εγώ να αναλύσω για τους 9, κάτι θα βρω για τον καθένα. Ναι. Αυτή η τρέλα που βγάλαμε, κύριε Μητροπουλέ, ήταν σκόπιμη. Ήταν για να μας δουν. Awareness. Το ξέρεις το παιχνίδι καλά. Φυσικά. Το ξέρεις καλά. Ήταν awareness. Αυτή ήταν τεχνική. Μπαίνεις δυνατά για να ακουστούν, για να γίνει γνωστός. Στην αρχή σε λένε τρελό. Ναι. Στην αρχή μετά αρχίζουν να σ' ακούν. Μετά σε φοβούνται. Και μετά σε φοβούνται. Ναι. Αλλά εμένα μου το χάλασε όμως, γιατί την προηγούμενη φορά μου έχεις έρθει με εκείνα τα ωραία τα δερμάτινα, με το μουσάκι ναι. σου. Αυτό δείχνει. Νόμιζα θα μου με γραβάτα σήμερα. Πήρα οδηγήσα από κάτι καρακιόζες να δίνουμε με κοστούμια. Λοιπόν, να σου πω λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Απάντησε το δικαιοσύνη. Ναι, το δικαιοσύνη, πες μου. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε το εξής, ότι έχουμε ένα γενικό εισαγγελέα πάρα πολύ αδύνατο, θα έλεγα με ρυθμούς χελώνας, που κατάφερε να φυλακίσει πρώτα τον βοηθό γενικό εισαγγελέα, ναι. τον Ρίκο Ερδοκρίτου, εκλεκτό και φίλο του Προέδρου. Άλλο μεγάλο, ένα μεγάλο ράπισμα στον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι, ήταν αυτό. Ο εκλεκτός φίλος του, λεμεσανός κολλητός, είναι φυλακή. Ναι. Ένας γενικός εισαγγελέας. Τίμιος όμως, γενικός εισαγγελέας, τίμιος. Ένας γενικός εισαγγελέας, ο οποίος με απορία ρωτώ, γιατί ζητά την πλήρωση της θέσης του βοηθού γενικού εισαγγελέα, αφού υποθέσεις είναι κολλημένες εκεί. Ναι. Και έχει φυλακιστεί μόνο ο Ανδρέας Ηλιάδης. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και μάλιστα στο Γενικό Εισαγγελέα, επειδή γνώριζα πράγματα, ήμουν αυτίκος μάρτυρας, του είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας για να βοηθήσω το έργο όταν γινόταν η έρευνα για την οικονομία. Δεν με κάλεσαν, ναι. διότι ήξεραν ότι πιθανόν να πω πράγματα για άτομα το κατηγορητήριο ναι. της Τράπεζας Κύπρου και της Λαγής. Πάρα πολύ μικρό. Έπρεπε να είναι και άλλοι παρσελίστες. Ας γενικά ο εισαγγελέας που άφησε 4,5 χρόνια και κατάφερε να φυλακίσει μόνο το Ανδρέα Ηλιάδη. Μόνο ένα άτομο. Ναι. Εάν δεν ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα, δεν πρόκειται να ανεβεί η οικονομία, να ξεκινήσει η πραγματική οικονομία. Εσύ πιστεύεις ότι ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα? Πού ζούμε τώρα, στην Κύπρο ζούμε τώρα? Εγώ θα σου απαντήσω το εξής. Ναι. Τα πάντα ρί. Μάλιστα. Ναι, αλλά πες μου εσύ τώρα, επειδή είσαι ένας... Εάν είμαστε, καταρχήν ναι. εμείς διεκδικούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ναι. Και δεν κάνουμε διαπραγμάτευση, το πάμε πριν 12 μήνες, για να μην πούν ότι κάνουμε deals ναι. κάτω από το τραπέζι. Μάλιστα. Το έχουμε γράψει ότι σαν κόμμα δικαιοσύνης και με το γεγονός ότι έχω μια βίδα, ένα χόπι με τα αστυνομικοστρατιωτικά. Ήθελα να γίνω μόνιμος αξιωματικός του στρατού. Και γιατί δεν έγινες? Δεν με αφήνει ο πατέρα μου ότι ήταν ανώτατο αξιωματικό τη αστυνομία και μου λέει: δεν θέλω να είσαι. Ο γιος μου δεν θέλω να είναι ένστολο. Ναι, πρέπει να πω ότι ο μπαμπάς του Μιχάλη ήταν ένστολο τη αστυνομία. Ήταν διοικητή τη ΜΑΔ, αστυνομικό διευθυντή τη Λεμεσού. Τώρα πε μου λιγάκι, λοιπόν, επειδή είσαι σόφρον άνθρωπο, επειδή είσαι λογικό άνθρωπο. Αν είμαστε στην κυβέρνηση, λέω, θα έχουμε λόγο και φωνή στη αυτοκρατική εξουσία. Κάνουμε συσπήρωση. Πάρα πολύ καλά. Κανένας δεν ξέρει τους ψήφους μας. Αυτό είναι το ωραίο.
Ναι. Θα πάρω με ένα σεβαστό ποσοστό, το οποίο πάρα πολύ θα τρίβουν τα μάτια τους, που θα πρέπει αυτοί που θα κόψουν το νήμα στον πρώτο γύρο των εκλογών, αυτό να μιλήσουν μαζί μας. Ποιον βλέπεις εσύ, Μιχάλη μου, πρώτο γύρο να περνάνε? Είναι ένα αντέρπι, το οποίο σας λέω ότι και ο Σταύρος Μαλάς, και ο Νίκος Αναστασιάδης, και ο Νικόλας Παπαδόπουλος πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι και οι οπαδοί τους. Μάλιστα. Καλό τους οπαδούς τους να είναι προσεκτικοί. Ναι. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έχουν φαβορεί, υπάρχει ένα παράδοξο. Όλα τα γκάλωπ βγάζουν φαβορεί τον Νίκο Αναστασιάδη. Εγώ λέω, αυτό μου θυμίζει κάτι. Χίλαρη Κλίντον, Τραμπ. Ναι. Οι δημοσκόποι, οι δημοσκόποι έχουν πέσει έξω. Ναι. Συνήθως τα λεφτά σου τα χάνεις από τα φαβορή. Δεν θα εκπλαγώ αν ο θυμός του κόσμου εκφραστεί με τιμωρητικό ψήφο εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Δεν θα εκπλαγώ αν ο Νίκος Αναστασιάδης δεν περάσει το δεύτερο γύρο. Λέω, είναι ένα σενάριο. Ναι. Είναι ντέρπι. Έτσι καλά κάνουν όλοι οι οπαδοί, ναι, να μην εκτίθενται, να κρατούν μικρό καλάθι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Μιχαλή. Εσύ τώρα έρχεσαι, επειδή είσαι λογικός άνθρωπος, έρχεσαι και λες το εξής. Δίνουμε επιλογή. Καταρχήν έχουμε επιλογή. Ο, ναι, κόσμος παλιά έλεγε παλιά ξινά στα φύλλα. Ναι. Εδώ έχει το νούμερο 2, είναι μια νέα επιλογή που δημιουργήθηκε το 2015. Κυπριακέ λαέ, έχεις επιλογή. Αξιολόγα μας, δες τις θέσεις μας, δες την πορεία μου που έκανα, βρες τα μεμτά μου, ναι, σύγκρινε τα με τα μεμτά των άλλων, δες τις εμπειρίες που έχω. Ναι. Εσύ όμως παίζεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι, δεν είναι άνισος αγώνας, διότι εσύ παίζεις με τα λίγα που μπορεί να έχεις για την προεκλογική σου. Πολύ σωστά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, εδώ ακόμα δεν έχουν αποφασίσει το εκατομμύριο αυτό τι γίνεται. Μπράβο. Είναι του υποψήφιου, είναι του κόμματος που τον υποστηρίζει. Λοιπόν, εσύ έχεις το εκατομμύριο αυτό. Λοιπόν, τώρα να δεις. Ναι. Αλίμονο να έχουμε φτάσει στο εκατομμύριο. Αλίμονο. Αλίμονο. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, γι' αυτό τώρα μου κάνει μια πολύ ωραία πάσα assist ποδοσφαιρικά. Ναι. Κύπρος ίσον Τανζανία. Είναι καλά να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι 18 του μήνα, σε δύο μέρες, κατεβαίνει εξαμελής επιτροπή του ΟΑΣΕ. Ο ΟΑΣΕ εδρεύει στη Βιέννη 6 άτομα παρατηρητές για να επιβλέψουν τις κυπριακές προεδρικές εκλογές. Ο λόγος. Αυτό από επίσημη έγκυρη πηγή. Ναι. Είναι δύο. Πρώτον, συνήθως ο ΟΑΣΕ πάει σε τριτοκοσμικές χώρες, όπως είπα, έτσι, Τανζανία. Έτσι. Τριτοκοσμικές. Μου λέει κάποιος δημοσιογράφος, μα πάει και σε ευρωπαϊκές και μηνά. Και το παντό. Ναι, πάει στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, με όλο το σεβάς. Δεν είμαι ρατσιστής. Ναι. Με όλο το σεβάς, ναι, πάει στη Ρουμανία, Βουλγαρία, που υπάρχει διαφθορά, όπως στην Κύπρο. Σε πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Μπράβο. Μπράβο, Ανδρέα μου. Και μου λέει, τον αποστόμωσα. Λοιπόν, έτσι, Κύπρος, Τανζανία. Εξαμελής επιτροπή. 18 του μήνα έρχεται και φεύγει 5. Καταγγελίες οι οποίες εστάληκαν από την Κύπρο, από επίσημα, από την επίσημα τμήμα της κυβέρνησης, αλλά και από κόμματα, αλλά και από ανεξάρτητους αξιωματούχους και μπράβο τους, είναι δύο. Ο πρώτος είναι μη ίση κατανομή και δίκαιη κατανομή προβολής των 9 υποψηφίων, προκατάληψη, ρατσισμός δηλαδή, ειδικά εκ μέρους του κρατικού καναλιού, αυτός είναι ο κυριολόγος, ναι, δηλαδή οι 9 υποψήφοι από το κρατικό κανάλι δεν προβλήθηκαν με ίσο και δίκαιο τρόπο. Ναι. Είναι ο πρώτος λόγος που έρχεται ο ΟΑΣΕ για επιτήρηση, οι παρατηρητές, 6 άτομα. Ο δεύτερος λόγος είναι η μη τήρηση του νόμου που αναφέρατε, το 1.000.000 ceiling, ταβάνι, για κάθε υποψήφιο. Ναι. Και εγώ λέω ότι πρέπει να είναι 1.000.000 για τον υποψήφιο. Αλίμονο κάθε κόμμα το οποίο στηρίζει ένα, αυτό λέει η κοινή λογική. Ένας υποψήφιος, 1.000.000. Αλίμονο, αν κάποιος υποψήφιος είναι αδιευκρίνιστο αυτό ακόμα. Νομίζω αυτό λέει η παγορεύει η κοινή λογική. Μάλιστα. Τώρα, Μιχάλη, πες μου κάτι άλλο. Θα έχουμε ΟΑΣΕ στην Κύπρο, επειδή δες. Ναι. Πες μου κάτι ακόμα.
ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι. Ξέρεις ότι είσαι μειονεκτική θέση σε σχέση με κάποιους άλλους, τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, που στηρίζονται από κόμματα. Έτσι νομίζεις. Ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας αθόρυβα. Μειονεκτικά τι λέω, τι εννοώ. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός που έχουν αυτοί. Ποιο σου είπε ότι δεν έχουμε το επιτελείο μας. Το ΑΚΕΛΕ 100 χρόνια εδώ μέσα στην πολιτική ζωή. Έτσι. Έχει άλλους μηχανισμούς. Τα ξέρουν καλύτερα. Για όνομα του Θεού. Έτσι. Αλλά να σα πω κάτι. Εσύ, αυτό θέλω να ρωτήσω. Εσύ, ποιο είναι το μήνυμά σου, πού παίζεις και τι λοιπόν, λες τι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Το ΑΚΕΛ, με όλα αυτά τα ωφελήματα που έχασαν λόγω των εργατοπατέρων των συνδικαλιστών, υποχώρησαν και έχασαν οι εργάτες. Με την καλή έννοια εργάτες, η εργατιά. Ναι. Τι θα τάξει το ΑΚΕΛ, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, τι θα τάξουν, θα επαναφέρουν τα μισθολόγια πίσω. Ναι. Πώς θα μπορέσει ο Μαλάς, ο Σταύρος Μαλάς, να πείσει τους προετάριους, την εργατιά, την οποία σέβομαι, ότι θα επανέλθουν οι μισθοί εκεί που είναι και οι συντεχνίες τους θα αποκτήσουν την ίδια δύναμη που είχαν πριν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι νιώθουν και οι κυβερνητικοί, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, ότι οι συντεχνίες τους έχουν προδώσει, τους έχουν πουλήσει. Ναι. Έχει πέσει η αγοραστική δύναμη και του δημόσιου υπαλλήλου και του ιδιωτικού και η ζωή ακριβένει. Ναι. Πες μου, κύριε Μινά μου, κάτι. Η πρότασή μας. Ναι, η πρότασή σου. Η πρότασή μας είναι το εξής. Θέλω πολύ χρόνο. Όσον αφορά ποιο θέμα, στεκόμαστε στο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Έχει πρόβλημα η αστυνομία. Μάλιστα. Όταν υπάρχει σύψη στο αστυνομικό σώμα, στην πολιτική ηγεσία, γιατί το ψάρι είναι από το κεφάλι που μυρίζει, που βρωμάει, ναι, συνέβηκαν τα έσχιστα. Πες μου ένα μότο δικό σου που έτσι είναι μπούσουλα στη ζωή σου. Από τότε το μότο μας είναι... Πώς να φυτί... Εσύ για σένα, μαζί, το Μιχάλη. Μαζί με την ψήφο σας, ναι, μαζί με την ψήφο σας, μπορούμε να τσακίσουμε το κατεστημένο. Σκοπός μας είναι να τσακίσουμε το κατεστημένο. Να πούμε σφίνα στην κυβέρνηση για να τσακίσουμε το κατεστημένο. Ωραία, να δουν τώρα κάποια άλλη μορφή, ναι, σκέψης, σκεπτόμενη έξω από το κουτί. Είπα κάποιο το εξής. Αν δεν μπορούμε να τρέξουμε τη δημόσια υπηρεσία, θα την επινοικιάσουμε. Και μου λέει ο συνάδελφός σου, μα γίνεται έτσι πράγμα. Του λέω, ρε, μη το όνομα, μην πω. Μανώλη, Μανώλη, πώς γίνεται. Δεν μπορεί να επενοικιάσεις τη δημόσια υπηρεσία σε μια χώρα πιο προηγμένη, όπως τη Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, και να σου εξοικονομήσει με διάφορα τρόπους κόστα, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή η εξοικονόμηση κόστων να διοχετευτεί στον ιδιωτικό τομέα με επενδύσεις και μπροστά, να δημιουργηθούν. Είσαι μπροστά, αγόρι μου, πολύ. Ναι. Πες μου τώρα, θα με αφήσει να πω τίποτα. Φυσικά. Είσαι μπροστά, το έχουμε πει αυτό. Φυσικά. Πες μου λίγο, το μότο στη ζωή σου ποιο είναι, από τότε που είσαι φοιτητής. Ο τολμών νικά. Και επιμένω νικά. Επιμένω και ο τολμών. Δεν κολωνούμε. Δεν κολωνούμε. Ποιο είναι το δυνατό σου, σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν Μιχάλης, το δυνατό στοιχείο. Πεισματάρης μέχρι αηδίας. Εάν ο σκοπός ο οποίος αγωνίζομαι είναι ιερός και δίκαιος. Και το αδύναμο στοιχείο νομίζεις, είσαι ευαίσθητος. Παράλληλα είμαι ευαίσθητος, ναι. Είσαι ευαίσθητος. Παράλληλα είμαι ευαίσθητος. Θα πω και το ζώδιο μου για να ξέρω, 2000 είμαι κρυός με οροσκόπο καρκίνο. Ο κρυός μου βγάζει καλό το κρυός. Την επιθετικότητα, ναι, τρομερή επιθετικότητα. Ναι. Επιθετικότητα με την καλή έννοια. Ευαίσθητος σε τι είσαι, ας πούμε, ευαίσθητος. Άμα δεις κάποια παιδάκια που κλαίνε. Ευαίσθητος, τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν φαγητό. Έτσι. Αυτά τα πράγματα. Τα ορφανά. Ναι. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα κάποιου προέδρου, του προέδρου της Σουηδίας. Ναι. Ο πρόεδρος της Σουηδίας. Του Ούλαφ, που τότε, το Πάλμε, πιάνο. Όχι, το τωρινός. Το τωρινός, μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση, έκανε μια μελέτη χθες. Ναι. Δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Ναι. Και μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο του. Και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της Σουηδίας. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, αυτό, ναι, δεν μετράει έτσι ο άνθρωπος. Αυτό, μπράβο. Έτσι. Και σήμερα προς τη Σουηδία, τι λέω. Ναι. Ο νεποτισμός, ναι, και όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει νεποτισμός, ναι, ναι, είναι η οικογενειοκρατία, είναι το ρουσέτι, είναι, το ροκρατία και το ρουσέτι, είναι αυτό που δίνει σε συγγενείς και φίλους θέσεις, είναι αυτό που διαλύει και διέλυσε την κυπριακή κοινωνία, ναι, και τον, γενικά το σύστημα. Συμβασμούς κάνεις στη ζωή σου. Φυσικά.
Αν αύριο στο δεύτερο γύρο δεχτούν κάποιες κόκκινες γραμμές, θα είμαστε στην κυβέρνηση. Αν δεν δεχτούν, ναι, θα έχουμε αποχή. Ξεκάθαρο. Πού βάζεις κόκκινες γραμμές, πότε βάζεις? Έχουμε κόκκινες γραμμές όσον αφορά διεκδικούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Ότι από εκεί θα βάλουμε τάξη. Ναι. Δεν ξέρω τι δουλειά. Διότι όταν η αστυνομία βάζει το μαχαίρι, ο πολιτικός προϊστάμενος λέει σταματάτε. Διότι ο αρχηγός αστυνομίας κατάντησε, ο Ζαχαρίας Χριστόμου, κατάντησε να είναι ηγέσμαν του Ιωνά Νικολάου. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο του αρχηγού αστυνομίας Ιωνά Νικολάου και να διατάσσει τον αρχηγό αστυνομίας σε ποιον να δώσει προαγωγές έναν μήνα πρώτων εκλογών. Σωστό. Είναι απίστευτο. Ο αρχηγός αστυνομίας δικαιούται να ελέγχει το σώμα του. Είναι αρχηγός αστυνομίας. Δηλαδή, όπως δεν μου το λες, ο Ζαχαρίας Χριστόμου να επιτρέψει στον Ιωάννη Νικολάου να παρεμβαίνει στο έργο. Όπως μου το λες, θα σε ενδιαφέρει η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μα αυτό διεκδικούμε. Εντάξει, μπορεί να πεις τι θέλω το Υπουργείο με ένα άλλο δικό μου άνθρωπο. Μιλώ για σένα. Εγώ που ξέρω τη δουλειά. Μάλιστα. Έχω background, μεγάλο σαν στην αστυνομία. Από 5 χρονών αστυνομικό σταθμό. Είναι ξεκάθαρα γραμμένες οι θέσεις μας εδώ και 12 μήνες. Δεν κάνουμε deals. Ξέρουν και κάποιες άλλες κόκκινες γραμμές όσον αφορά θέματα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να απαρτίζεται από τεχνοκράτες, όχι κομματόσκυλα. Και ο νέος πρόεδρος, το μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Επαναλαμβάνω. Ναι. Ο νέος πρόεδρος. Να μην νομίζει ότι θα έχουν στρωμένα κόκκινα χαλιά να περπατήσει. Θα έχει βελόνες. Γυναίκες στο Υπουργικό. Αν πού γυναίκες. Δεν σε βλέπω πολύ ενθερμό να το λες με την καρδιά σου. Να μπουν γυναίκες, λέω. Έτσι, θέλω να το τόνισεις. Τι να κάνεις εκεί με 11 αρσενικούς. Να βάλω και την ευαισθητο χέρι το ευαίσθητο μέσα. Μπράβο, μπράβο. Και να μορφήσει το Υπουργικό Συμβούλιο και το γυναικείο μυαλό σκέφτεται αλλιώτικα. Εδώ έχω μόνο τη ζέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα μπορούσα να κουβεντιάσω πολλές ώρες. Ναι, τι θες, ο έρωτας, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Έτσι, δεν σε ρωτάω ειρωνικά. Έτσι πρέπει να είναι, ξέρεις. Ο έρωτας πρέπει πολύ σοβαρά, να παίζει αλλά λόγω εκλογών ναι, τα έχεις αφήσει και αυτά. Δεν μπορεί καμία γυναίκα να είναι δίπλα μου. Τώρα, τι να σε κάνει. Αφού τρέχεις όλη μέρα, δεν μπορεί. Μπράβο, ναι, δεν μπορεί. Να περιμένετε μετά τις εκλογές. Κοίταξε, είχα μία σχέση. Έχω μία ιδιαίτερη δυναμία, τι να κάνω, ναι. Είχα μία ιδιαίτερη σχέση πάρα πολύ, μια κοπέλα την οποία πραγματικά υπεραγαπώ, αλλά δεν μπορούσε να με ακολουθήσει στις εκλογές. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω επαφή αναγκαστικά και με το γυναικείο φίλο. Ναι, που υπάρχει ζήλια και δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση. Υπάρχει αυτή η ζήλια τώρα στη γυναίκα, υπάρχει τώρα. Δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη ζήλια. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι πραγματικά αυτά που θέλεις να γίνουν. Έτσι. Είμαι πίσω μαντάρι, σου λέω. Το ξέρω. Μακάρι. Θα παλέψουμε, αλλά και αντιπολίτευση να είμαστε. Ναι. Θα είμαστε μέσα στα πόδια του. Θα ακούει τη φωνή μας. Εσύ θα έρχεσαι εδώ και μετά τις εκλογές όμως. Σαφώς. Γιατί έχεις θέματα που τα κατέχεις και θέλουμε τα φώτα σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ το ίδιο. Σήμερα ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πλοίο.